Ναι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία του Δημοτικού Συμβουλίου. Έρχομαι εδώ σαν πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καράτουλα, με αυτή την ιδιότητα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε, συντασσόμαστε με την εισήγηση και την Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έχω εγώ δύο πράγματα μόνο να προσθέσω για να δούμε λίγο το μέγεθος. Δεν το κάνουμε από κανέναν λόγο αυτή την αντίδρασή μας να εκφράζουμε. Να δούμε δύο πράγματα σημαντικά για να κοινήσουμε λίγο και την παρέμβαση που θα γίνει. Μέσα από τη μελέτη βλέπουμε ότι θα διαταραχθεί μια έκταση επιφάνειας για τα καταστρώματα περίπου 150 στρέμματα. Για αυτά τα έργα και οι θέσεις εγκατάστασης των μεγεθών είναι από τα 800 μέχρι τα 1054 μέτρα. Για αυτά τα έργα οδοποιίας μιλάμε για 31 χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολλά και με επιφάνεια καταστρώματος περίπου 156 στρέμματα. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει στην περιοχή εκεί, αυτή που μιλάμε, έτσι. Και ένα τελευταίο να πούμε ότι εμείς στο βαθμό που μπορούμε και το επιτρέπουν και οι γνώσεις που έχουμε για τέτοιου είδους μελέτες, βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Πολύ επιγραμματικά θα αναφέρω ότι δεν περιλαμβάνει μελέτη οδοποιίας ή μελέτη που όφιλε να το κάνει, αναλυτική. Δεν γίνεται αναφορά στο οικολογικό πάρκο του Πάρνωνα. Δεν επισημαίνονται στις οριζοντογραφίες, δεν έχουν αποτυπωθεί τα θεσμοθετημένα όρια των οικισμών για να δούμε τα ακριβή όρια από τους οικισμούς. Δεν είναι αυτά που αναφέρονται στη μελέτη, είναι πολύ πιο κοντύτερα οι οικισμοί. Δεν έχουν μπει μέσα τα όρια των οικισμών για να δούνε ξεκάθαρα. Δεν έχουν λάβει υπόψη τους το ιστορικό μνημείο του προδρόμου και του μετοχίου απέναντι του προδρόμου. Και βέβαια και δεν υπάρχει και τέχος φωτορεαλιστικής απεικόνησης. Με βάση αυτές τις ελλείψεις, για μας είναι βέβαιο ότι δεν έπρεπε ούτε καν να έχει φτάσει η μελέτη στο επίπεδο των νομοδοτήσεων και της διαβούλευσης. Έπρεπε να έχει επιστραφεί για να συμπληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση, εγώ ένα πράγμα να πω ότι έχοντα συζητήσει και με ομογενείς και ξένους και από διάφορους από την περιοχή, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε. Ακόμα και αν εκδοθεί, εγκριθεί η μελέτη, θα προσφύγουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να εμποδίσουμε αυτή την εγκατάσταση και το κάνουμε αυτό για να σώσουμε την περιοχή μας, για κανέναν λόγο. Ευχαριστώ για την συνομιλία.